Εδώ είμαστε, φτάσαμε, ήρθαμε, περάσαμε και ένα υπέροχο weekend. Ελπίζω να περάσει και εσύ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ε, το χρειαζόμαστε κι εμεί να ξεκουραζόμαστε λιγάκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάναμε και τα μπανάκια, μα φάγαμε και τα ε, ναι, κέντα. Φαίνεται εξάλλου ποιο από του δύο έκανε πολλά μπανάκια, γιατί εγώ δεν έκανα. Και ε ποιο έπαγε πιο <laughs> πολύ. <laughs> <laughs> ναι, εντάξει, ναι, γι' αυτό έχουν αρχίσει και σφίγγουν οι Όχι, <laughs> <laughs> και μου το έπαιδε. μου την είπε γι' αυτό για τα μπάνια. ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> λοιπόν, Ελπίζω να πέρασετε πάρα πολύ ωραία. Μια εβδομάδα ξεκίνησε. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σήμερα. Ε, και μάλιστα με πολλέ πολλές, πολλές πληροφορίε, οι οποίε είναι και αποκλειστικέ. Και θέλω να σα πω ότι ξεκινώντα, θέλω να σα πάω σε ένα ζευγάρι το οποίο μα έχει απασχολήσει πάρα πολύ στο παρελθόν. Ε, το οποίο χώρισε βέβαια το ζευγάρι αυτό. Και μιλάμε για το Στάθη Χίζα και την κυρία Παναγιώταρου. Θα μου πείτε ζευγάρι πάλι. Δεν ξέρω αν είναι ζευγάρι πάλι, αλλά ε, οι πληροφορίε μου λένε ότι Πήγανε, πήγε ο Σχίζα στην Μύκονο, ε, εθεάθησε ένα μπαρ, στα Ματοκιάλια που λέω εγώ, στα Ματογιάνια, λοιπόν ε, και πήγε εκεί ο Πέτρος Νάσος γιατί σου λέει εντάξει να δούμε τι γίνεται, για το θέμα, πώς πάει, για το, για το Σχίζα βασικά. Ε, ε, Έκατσε εκεί μέχρι τις 2 και μισή, 3 παραδέα το για την ακρίβεια, από ό,τι ξέρω εγώ οι πληροφορίες και φεύγει. Όλα ωραία και καλά, δεν υπάρχει τίποτα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο, ο, ο Πέτρος Νάζος φεύγει το μαγαζί. Τρεις και 4, όχι και δέκα, όχι και 20, τρεις και 4, ακριβώς, σκάει μητόγκα, όπως το έκαναν παλιά, η κυρία Παναγιώταρου, η οποία βέβαια επληροφορήθη ότι ο, ο πέτρο Νάζος και ο Μίκονος TV έχει αποχωρήσει και έχει φύγει από το χώρο, οπότε λοιπόν εμφανίστηκε, δεν είναι περίεργο, αυτό που έγινε. Στο ίδιο μπαρ, έτσι. Ενώ στην αρχή ουσιαστικά ο Στάθης Κύρια ήταν με ένα φίλο του από ό,τι το μα λένε οι πληροφορίε. Μετά εμφανίστηκε τρει και τέταρτο α, η Αλεξάνδρα Παναγιώτορου μαζί με το σκίζα στο ίδιο μπαρ. Και στην ίδια παρέα δηλαδή. Με τη μόνη διαφορά όμω ότι το Μήκονο Live TV είναι παντού και πάντα και α λείπει και ο ιδιοκτήτη του. Η από την Μπορεί να τώρα. φαίνεται ότι λείπει. Η μπορεί <laughs> να φαίνεται ότι λείπει, ναι. <laughs> Οπότε τι επόμενε ώρε θα έχουμε και το οπτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή το, τη συνάντηση αυτή που έγινε μεταξύ Στάθη Χίζα και Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 3 και 4, όχι και 10, όχι και 20, 3 και 4. Και προφανώ δεν θέλανε να του ε, τραβήξουν πλάνα, γιατί αν ήταν κάτι απολύτω φιλικό και φυσιολογικό, νομίζω ότι δεν θα είχαν και κανένα πρόβλημα. Ενώ όταν κρύβεσαι, εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Το θέμα είναι λοιπόν, γιατί έγινε αυτή η συνάντηση τέτοια ώρα το βράδυ. Και αν ξεκινάει 3 η ώρα, 3 η ώρα το βράδυ μία συνάντηση, θα έχει πορεία μέχρι το πρωί. Δεν λέω εγώ ότι είναι σε σχέση πάλι, αλλά όμω δεν είναι περίεργο. Ένα πρώην ζευγάρι να συναντιέται τέτοια ώρα και μάλιστα ε, περι... θα πήγαινε νωρίτερα. Εάν είχε φύγει νωρίτερα, το Μίκονος... ο Μίκονο Λάβι, ο Πέτρο Νάσο δηλαδή, θα πήγαινε νωρίτερα εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι. Α, περιμένουμε τα πλάνα. Περιμένουμε τι αποδείξει. Τα πλάνα είναι σίγουρα. Θα βγουν τι επόμενε ώρε. Αν δεν κάνω λάθο, το summer school θα τα δείξει. Γιατί εκεί βγαίνει ο Πέτρο Άλλο τώρα. Εκεί θα δείξει λοιπόν τα πλάνα. Οπότε λοιπόν, καταλαβαίνετε κυρίε και κύριοι, ότι θα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά μέσα στον Αύγουστο. Πρωταθέω να έχουμε την υγεία μα. Πάρα πολλά για το ζευγάρι αυτό. Πρώην, νυν, φιλαράκια, αλλά φιλαράκια και τρει και το βράδυ συνάντηση. Μήπω το προσπαθούν πάλι, γιατί όχι. Ναι, πάντω. Ε, κάτι παίζει μεταξύ Παναγιώταρου και Σταθή. Ωραίο ζευγάρι ήταν. Εάν αποφασίσουν να είναι. Ναι, μπορεί και καλό παιδί ο Σταθή. Δεν είναι κακό παιδί. Ένα αξιόλογο παιδί. Είναι. Εγώ τώρα που τον έχω γνωρίσει τουλάχιστον. Άξι, ε, η Αλεξάνδρα μου αυτή τη λογική είναι καλό κορίτσι. Εγώ μπορώ να μιλήσω τσάτες, για τι άντρε, για τι γυναίκε δεν μπορώ να μιλήσω. Έχει παραδώσει με την Αλεξάνδρα. Όχι, αλλά τι φαίνεται. Τα φαίνεται. Εγώ δεν έχω παραδώσει με την κοπέλα. Ε, είναι και από τα μα. Καλό ναι. Μα, όχι μέρη μου. Ε, τώρα υπάρχει και εσύ εκεί, ναι. είναι και σε ένα ε, Άλλο πάω εγώ Α. εκεί και άλλο τα μέρη μα. Mm. Δεν είναι δικά μου μέρη. Εγώ με εγώ με επισκέπτη. Τριπολοάστρο. Ναι. Ε, το θέμα είναι λοιπόν ότι. Γιατί να υπάρχει ένα αριστερή σχεδιασμό το βράδυ, ρε παιδί μου. Είναι το ερωτηματικό το μεγάλο αυτό. Γιατί Εδώ. Τέτοια ώρα πέζει. ξαναγεννιούνται μεγάλοι έρωτε στο δωρή μου. Τι κάνουνε. Τέτοια ώρα ξαναγεννιούνται μεγάλοι έρωτε. Εκεί δεν γίνονται οι έρωτε. Εκεί πάνε για ύπνο <laughs> οι έρωτε. Τρει ώρα. Ναι, πάνε για Μια ύπνο. Για ρωτώ τα νέα παιδιά που πάνε για ύπνο. Πάνε για ύπνο. Mm. Όταν θέλει είσαι πονηρή, όταν δεν θέλει, δεν είσαι. Εγώ το κατάλαβα, αλλά Α, δεν εντάξει. θέλω να επεκταθώ. Λοιπόν, εντάξει, πάνε για ύπνο. Να βάλουν το κορμί του στο κρεβάτι, να Μπορούμε ξεκουραστεί. Δεν παίζει ρόλο, όχι, να ξεκουραστεί. <laughs> <laughs> λοιπόν. το θέμα είναι λοιπόν, τι κάνει ο ΕΟ, Πείτε μου τι κάνουνε, είναι μαζί, θα τα ξαναβρούνε, γιατί τέτοια ώρα συνάντηση. Αυτό είναι πονηρό. Είναι πονηρό. Γιατί το θέλατε τρει ώρα, το κάνετε πιο νωρί, τσάπα το ξενύχτη. Δηλαδή, <συνήκτη> όχι, το ρε, περιμένει ναι, ναι. να φύγουν για, για, να, αυτό, για, ρε, ρε, ρε. Μη τους δι, για μην του πάρει κάμερα. Είναι δυνατόν δύο τέτοια πρόσωπα να συναντηθούν και να μην ε, γίνει σου αριστερα αριστερά-δεξιά, ό,τι ώρα και να συναντιόντουσαν. Έτσι, έτσι. Και στην έλε... μήκονο έλε... όλα. Έμα που πα στην τώρα Πήγαινε στο άστρο εκεί σε μια γωνίτσα, σε πάρει εγώ δεν πάρει, Λοιπόν, mm. το θέμα είναι λοιπόν κυρίε και κύριοι ότι αυτό είναι ένα, ένα νέο το οποίο έρχεται ε, για να ταρακουνήσει λίγο τα ήρεμα ύδατα. Για ναι, τί γιατί χρειαζόμαστε ναι. και άλλα ζευγάρια. Ε. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ηρεμία, πολύ ηρεμία. Πολύ να ακούμε. ο ε, Πριν προχωρήσω στα υπόλοιπα τα οποία έχουμε πολλά να σου πούμε σήμερα, γιατί σήμερα θα κάνουμε, θα κάνουμε και μια αποκωδικοποίηση στην πρωινή ζώνη πώ έχει γίνει μέχρι τώρα και τι ακριβώ παίζεται, ε, θέλω να πω το εξή. Εάν ο Αλέξανδρο Κατσαρίδη, που όντω το παιδί είναι ένα καλό τηλεκτρικό κτλ., έχει τόσε πολλέ πληροφορίε, γιατί οι άλλοι που είναι τηλεκτρικό βγαίνουν και λένε τι πληροφορίε που λέει ο, ο Κατσαρίδη κτλ. Μιλά για την Κατερίνα που βγαίνει στο Σάμε school να φέρει ναι, το όνομα του Κατσαρίδη. Ναι, για, μα, μα είναι να φέρει. Τέρμα, άλλο το σε γράφω αυτό ε, ο Κατσαρίδη. Ε, εκείνο ο Κατσαρίδη. Σε λίγο. Βάλει το με ένα Skype τον Αλέξανδρο, αν δεν είναι. Εκτό και αν βγει η μικρή Τερέζα Βόλτα <laughs> <laughs> και Τεέζα <laughs> Κατσαρίδη. Είναι αυτό που ήξερα τώρα. Δεν ξέρω. Ναι, μπορεί να είναι τέζα λόγω σεζόν. Δηλαδή, καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Από τι μου κάνει ρεπορτάζ, πάρε με τηλεφωνική για βγάλει τον. Ναι, βγάλει με Skype. Ε, με Skype, ξέρω και εγώ κάθε κάτι, α πούμε. Δεν μπορεί να βγαίνει η άλλη και να λέει τη δουλειά του αλλού και η δουλειά τη είναι αυτή. Και εσύ, κυρία μου την πρώτη. τι ρεπορτάζ κάνει. Άμα είναι να μεταφέρουμε τα ρεπορτάζ των άλλων. Κοίτα, κοίταξτε. Προσέξτε, σχολιάζω το ρεπορτάζ των άλλων, και άλλο με, εγώ είναι η δουλειά μου αυτή και μεταφέρω ενό συναδέλφου τη δουλειά. Εντάξει. Ναι, αυτό... η συγκεκριμένη κοπέλα ουσιαστικά δεν είναι σχολιάστρια. Ναι. Όχι, είναι, δίνει τα μηδιακά νέα. Mm -hmm. νέα τα οποία τα πήρε από τον άλλον. Ο οποίο άλλο έτρεχε σαν για να πέλε τα, τα θέματα και άλλοι τα πήρε έτοιμα. Λοιπόν. Τι έτρεχε σαν τρελό από τη μία, μα λε ένα τηλέφωνο, από την άλλη έτρεχε. Ε, δηλαδή, στο άλλο. μου, εντάξει, τηλέφωνο είναι αυτό. Mm -hmm. Τρέξιμο είναι. Ε, πει μου, πες μου τι έγινε και πριν περάσουμε στην αποκωδικοποίηση τη πρωινή ζώνη έτσι όπω διαμορφώνεται τώρα ε, και ελπίζω το μάθημα να το πήρε η κυρία Κατερίνα, πώ λέγεται. Mm -hmm. Ναι, ότι αυτή είναι η δουλειά σου και είναι ε, κακό το να το πει ένα σχολιαστή και να πει άλλω όπω έγραψε ο Τάδε ή όπω είπε ο Τάδε. Ναι, αλλά να είναι αυτή η δουλειά σου και να λε που το είπε ο Κατσαρίδη, που το είπε ο Κατσαρίδη, αυτό δυστυχώ δεν είναι σε δικαιολογεί να μπει στον αέρα. Μπορεί να τα πούνε οι άλλοι μόνοι του. Λοιπόν, ε, ελπίζω με αυτό να. Αυτό δεν είναι κακία. Αυτό είναι ε, μια υπόδειξη σωστή εργασία. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ, για να κάνουμε την κριτική μα, αυτά που γίνονται στην τηλεόραση. Είναι light, βλέπω. Light, πολύ light. Μετά θα την εγκάζομαι. Ε, και πάμε τώρα, λοιπόν, στο Σαββατοκύριακο του Αντένα. Βαρέθηκα, βαρέθηκα να ακούω τα πρόσωπα δεξιά και αριστερά. Θέλετε τι αλήθειε. Η αλήθεια, λοιπόν, έχει ω εξή. Έχει κουμπώσει ο Πανόπουλο. Έχει κουμπώσει ο Πάτρα, έχει κουμπώσει η Δέσφυνα Καμπούρη. Εάν τα βάλουμε κάτω λογικά, το άτομο το οποίο πρέπει να πάει οπωσδήποτε μέσα και ταιριάζει, γιατί α πούμε ότι είναι δύο ζευγάρια. Ο Πάτρα με τη Δέσφυνα Καμπούρη. Ο κύριο Πανόπλο με πιάτα κολλάκια. Μόνο με μία μπορεί να κολλήσει. Δεν υπάρχει άλλη. Και αυτή είναι η Μαρία Φραγκάκη, η οποία είναι για για δηλαδή κάνει για το σοβαρό και πολιτικό κοινωνικό ρεπορτάζ, κτλ. Κολλάει και εμφανισιακά και σαν παρουσία και προσωπικότητα για τη δουλειά αυτή. Όλα τα άλλα είναι περί τα. Αλλά, αλλά υπάρχει ένα άτομο κορίτσι το οποίο η κυρία Σπανού το φέρνει παντού μαζί της. Από το sky μέχρι τον αντένα. Οπότε λοιπόν το κορίτσι το συγκεκριμένο θα είναι σίγουρα στο πρωινό γιατί είναι κολλητή της κυρίας Σπανού. Απλά πράγματα είναι. Και τα λέω με ονόματα και δεν αφήνω υπονοούμενα κουζάκια και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται, καταλαβαίνουν ποια πηγαίνει μαζί τη παντού. Ποια έφυγε από το Sky και πήγε στον Αντένα και ήταν πριν, όταν πήγε η κυρία Σπανού εκεί. Μία πήγε. Στην Πέττη Μαγκύρα. Δεν υπάρχει άλλη. Έπεσε ε, και λοιπόν. το όνομα. Ε, τι να πω το όνομα, θα ε, καταλάβουν, ε, αφήσω και ένα όνομα απ' έξω. Είπα το βασικό όνομα που είναι από πάνω. Και επειδή ε, κακοφαίνεται αυτό, εγώ θέλω να σα πω, επειδή είναι περίοδο που ε, ψάχνει ο κόσμο για δουλειά και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και είναι πάρα πολλοί κόσμο απ' έξω, και επειδή η κυρία Μαρία Φραγκάκη τη αξίζει πάρα πολύ να πάει να κάνει, εγώ τη Μαρία Φραγκάκη δεν τη ξέρω προσωπικά. Ε, εντάξει, δηλαδή δεν έχω παρεδώσει μαζί τη. Και αν είχαμε μιλήσει μαζί, κάποτε ήταν στην εφηβική τη ηλικία. Ε, γιατί γελάς. Ε, λίγο πιο μεγάλη ήταν η κοπέλα. Μιλά ε, για τότε που έκανε ραδιόφωνο. Ναι, τότε που έκανε ραδιόφωνο. Όταν ξεκίνησε ραδιόφωνο, ήταν μικρούλα. Ήταν 18 χρόνια, 19. <συν diary> λοιπόν, <συν> Με <μετεφυβική> ναι, 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 εκεί. Με τα ηλικία τέλο πάντων. Λοιπόν. Η κυρία Φραγκάκη λοιπόν αξίζει και πρέπει να είναι στην ομάδα αυτή. Δεν γίνεται λοιπόν ξαφνικά γιατί δεν θα πάρουν μία κοπέλα. Δηλαδή οι καμπούλοι είναι κλειδωμένοι και θα πάρουν μία κοπέλα. Δηλαδή, ε, ε, αυτή τη στιγμή παίζουμε. Εσύ, αν είσαι υπεύθυνοι σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, ποια θα βάζει τη θέση στον, πανό, στον Πανόπουλο δίπλα. Με φυσική ροή. Άσε την κοπέλα να τη συμπαθήσει ή οτιδήποτε. Ε, όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τη συμπαθώ, όχι, συμπαθώ, δεν λέω. Γενικά, μιλάω. Αν συμπαθεί κάποια. Εγώ ε, συμπαθώ πολύ και την Ευελίνα, Νικόλυζα. Αλλά η Ευελίνα, νικόλιζα δεν μου κολλάει σε αυτό το κομμάτι ε, μέσα. Ακριβώ όπω λέω. Λοιπόν, Κατάλαβε. Όπω επίση και η άλλη κοπέλα που είναι υποψήφια και θα πάρει τη θέση γιατί υπάρχει το μέσο. Ελπίζω αυτό το βίντεο να του οδηγήσει να σκεφτούν λογικά και να μην πάρθει μια θέση μόνο και μόνο επειδή έχει κολλητή φίλη την κυρία Σπανού, αλλά να πάει απλά πράγματα, να πάνε απλά πράγματα. Να πάνε απλά, με, εκτός και αν μπουν μέσα αυτοί που πρέπει να μπουν, και μπει και αυτό η κοπέλα μέσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ με την κοπέλα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά το θέμα ποιο είναι, ότι εάν να πάρουν μία, αυτή η μία πρέπει να είναι η κυρία Φραγκάκη. Η κυρία Φραγκάκη, αυτή κολλάει. Στην στη τριάδα μέσα, στην τριπλέτα. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα, αν πάρουν και άλλα άτομα, γιατί όχι, να πάρουν και τη και της, ε, κυρία Σπανού την να πάρουν και την Ευελίνα Νικόλυσα. Δεν βλέπω τον λόγο να μην το κάνουν. Είναι άνση Παραδησανού, δεν ε? η Νάνση Η Νάνση Παραδησανού, νομίζω ότι αυτό το όνομα πέρασε από μέσα στον Τούκου και ε, πέρασε γύρω-γύρω έτσι για να ακουστεί και τα λοιπά, για να είναι στο παιχνίδι. Απλά ε, χρησιμοποίησαν το όνομά τη θε να πει, ναι, χωρί ναι. ουσιαστικά να. Ε, ή και η ίδια να τη βόλευε. Να ακούσει το όνομά τη για να παίξει μπάλα κάπου σε κάποιο πάνελ δεξιά και αριστερά. Ούτω ή άλλω κάπου θα εμφανιστεί, Κάπου θα πιάσει την δουλειά. Όπω καταλαβαίνετε, έχω άγριε διαθέσει. Μιλάω με, με ονόματα και διευθύνσει. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Και βέβαια ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα μου επιτεθούν και θα πούνε ότι είμαι αλήτη που τα λέω έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Είναι μια πραγματικότητα η οποία συζητείται στο παρασκήνιο. Δεν είναι κάτι το οποίο σα λέω εγώ. Και αν, αν, μου κλείσουν το δικό μου στόμα με οποιοδήποτε τρόπο, το παρασκήνιο όμω παντού, όλη η πιάτσα το συζητάει αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δικό μου. Απλά κανένα δεν έχει το κουράγιο να το πει στον αέρα. Θα μα δώσει και πληροφορία για το Μουτσινά, μια και είπε πριν για σαν ναι. σπούλ και δώσαν ότι και ε, καλά ο Μουτσινά κλείνει. Μπράβο. Κλείνε, ε, ο Μουτσινά no. λοιπόν, επειδή εγώ έχω πληροφορίε όχι από την Μπάρκινγκουελ, έχω να μιλήσω με την Μπάρκινγκουελ ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και είμαστε εκτό τελείω ε, παιχνιδιού εμεί ή άλλω. Ε, όμω Όλοι βγαίνουν και δηλώνουν ότι η Μπάρκιγκολ παίρνει τον Νίκο Μουτσινά ως παραγωγή. Ο κύριο Μουτσινάς όμω έχει υπερβολικέ απαιτήσει. Υπερβολικέ απαιτήσει και όλα είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Το πιθανότερο είναι να τον βγάλει στον αέρα η πίξελ. Το πιθανότερο. Το πιθανότερο είναι να τον βάλει στον αέρα η πίξελ. Και όχι γιατί δεν μπορεί η Μπάρκιγκολ να τον βάλει στον αέρα, το βγάζει για πλάκα. Απλά ότι οι απαιτήσει του, του είναι υπερβολικέ και με την απουσία ενό έτου. Και με την πτώση που είχε πριν φύγει, οι, οι απαιτήσει αυτέ κρίνονται υπερβολικέ. Θεωρεί η Πίξελ, δηλαδή, ότι θα ανταπεξέλθει στι απαιτήσει, Ε? Θεωρεί ότι η Πίξελ θα ανταπεξέλθει στι απαιτήσει του Μουτσινά, Όχι, αλλά η Πίξελ, επειδή είναι κομμάτι του Α και είναι υποχρεωμένη να βγάλει. Δηλαδή, κοίταξε για η παραγωγή. Ο Α τι κάνει, σου λέει, πάρε τον Πάσα, είναι δύσκολο παίκτη αυτό. Mm -hmm. Αυτό έκανε ο Α. Μαγιά έκανε. Αλλά ο Α τον θέλει, γιατί δυναμικό θέλει και παύλα. Εάν λοιπόν δεν τα βρει με την Πάρκινγκ, θα επιστρέψει στην Πίξελ. Που το πιθανότερο είναι αυτό. Ναι, οι απαιτήσει θα είναι πάλι περίεργε. Ε, εκεί αλλάζουν τα, τα δεδομένα. Άκουσε. Ε, όταν βρει ένα καλό παιδί απέναντί σου, το παίζεις και μαγκάκο. Όταν όμω βρει ε, ντουβάρι απέναντι, κάνει μόκο και. Μάλιστα. Γιατί αν τα σπάσει εκεί, εάν τα σπάσει και εκεί, τελείωσε. Θα μείνει εκτό πάλι. Λοιπόν, το θέμα είναι κυρίε και κύριοι ότι δεν είναι σίγουρο γιατί, για την, ε, ότι η παραγωγή θα γίνει από την Barkingwell εάν δεν αλλάξουν κάποια δεδομένα από τη μεριά του κυρίου Μουτσινά. Αυτό γνωρίζω τουλάχιστον εγώ και η πληροφορία μου δεν έχει έρθει από τη μεριά της Μπάρκινγκουελ αλλά έχει έρθει από ένα ε, κύκλο ο οποίος ε, με αυτά που λέει ο Νίκος Μουτσινάς αυτοί γελάνε. Είναι πολύ μακριά από την όλη φάση αυτή. Λοιπόν, γελάνε πάντως ο κύκλο μου το είπε. Γιατί καμιά φορά και τα τουβάρια μιλάνε, αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν. Τι λένε, ντούκου ντούκου. Ναι, ντούκου ντούκου, ναι. Ντούκου ντούκου. Ντούκου ντούκου λένε κατευθείαν. Το θέμα είναι όμω, κυρίε και κύριοι, ότι τώρα θα πάμε σε μια αποκοδικοποίηση. Σήμερα, ξέρετε, έχω πάρει σήμερα. Εγώ δεν μιλάω σήμερα, γιατί θα στα γρέψουμε. Ναι, Όχι, τα έχω πάρει σήμερα. Και έχω πάρει απόφαση να μιλάω με ονόματα και διευθύνσει, να ξέρετε. Και πάμε λοιπόν τώρα στην πρωινή ζώνη. Όπου εγώ ήθελα. Ε, ξέρω εδώ και αρκετέ μέρε, και μάλιστα την πληροφορία 4 συν 1 που έβγαλε ο Νίκο Γεωργιάδη, εγώ ε, την πληροφορία αυτή την είχα πολύ νωρίτερα. Εγώ δεν ασχολήθηκα με το θέμα του Ανδρέα Μικρούτσικου, καθόλου. Και για, για πολλού για πολλούς λόγου, αλλά ο ένα βασικό είναι ότι δεν ήθελα να χαλάσει η δουλειά του ανθρώπου, γιατί ε, από αυτό ζει. Τώρα λοιπόν που κούμποσε, και είναι οριστικά και μετάκλιτα ε, ε, στη ΦΕΗ κορδά, και, και τώρα ε, μια μικρή παρένθεση. Η Τζόρτζια Σιρήχα τον έγραφε και τον Ανδρέα Μικρουτσικό. Βγαίναν όλοι να τη διαψεύσουνε. Να Μάλι τη διαψεύσουν. Ο ίδιος όμως και ο ίδιο όμω το διαψεύσουν. Και ο ίδιο, ναι. Βγήκαν όλοι να διαψεύσουν και καλά, όχι και το ένα και το άλλο. Για να βρεθεί κάποια ισορροπία, για να πάνε να κουμπώσει. Λοιπόν, δεν είναι κριμακιάτικο μία δημοσιογράφο τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά να βγαίνει και να επιμένει σε ένα ρεπορτάζ και να τη διαψεύτεται. Αυτό δεν είναι αλητία. Να παίζετε ένα παιχνιδάκι απέναντι σε ένα δημοσιογράφο που κάνει σωστά τη δουλειά του. Ρωτάω εγώ, δεν είναι αληθεία. Και μετά, δεν είναι βλακεία ο ίδιο δημοσιογράφο που το ακύρωσε να έρχεται να δίνει το ρεπορτάζ το οποίο είχε δώσει η κοπέλα αυτή πριν από 10 μέρε. Και Μάλιστα, είναι... είχε πει ότι και μιλάει ο άντρα Μικρότσικο και δίνει και τα φόντα του στη Facebook. Αυτό ακριβώ ήταν το οποίο με εξόργησε και κρατάμε λοιπόν αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε η Facebook τι ακριβώ κάνει. Η Facebook ξεκινάει με τον τίτλο τον παλιό, επί Λιάγκα πρωινό μου, ε, αυτό το ξέρετε όλοι. Έχει βγει προ τα έξω. Το έχουν επικοινωνήσει πάρα πολύ καλά. Ουγγαρία σα δίπλα το έχουν επικοινωνήσει πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα με επεισόδιο μεγάλο, το οποίο το, το πάρει ο Αντένα, ο Ουγγαρέζο. Να υπενθυμίσω ότι με, ε, ε, με Φέη Κορδά και Δημήτρη Ουγγαρέζο κάναν 3% και αναγκαστήκαν να φέρουν τον Γιώργο Λιάγκα. Αυτά να τα ξεχνάμε και την ιστορία το λέω. Αυτό λοιπόν είναι, ε, που μου έκανε μεγάλη εντύπωση Πέρα είναι. Είναι αξία που έχουν μεμονωμένα έτσι. Γιατί οι πολλοί λένε. Δεν και... είπα εγώ ότι δεν έχουν αξία. Είπα ότι το δίδυμο αυτό, η απόδοσή του στο παρελθόν έφερνε 3%. Σε έναν αντένα 3% ήταν καταστροφικά. Το θυμόμαστε πολύ καλά τότε με τον Γιώργο Λιάγκα να αναγκάζονται να τον επιστρέφουν πίσω. Μετά σκάει η εποχή. Λοιπόν, όλα ωραία και καλά. Όμω, οι δικέ μου πληροφορίε λένε ότι η κυρία Φέη Σκορδά, δεν πάει να φτιάξει ένα τύπου πρωινό μου. Που λένε όλοι πάνε να φτιάξει αυτό το μοντέλο και τα λοιπά. Όχι. Κυνηγάει η Κατερίνα καινούριου και μάλιστα ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έκαναν πρόταση και σε άλλα άτομα ή άτομο μέσα από την εκπομπή της Κατερίνας καινούριου όπου φάγανε πόρτα. Και φάγανε πόρτα διότι ήταν πολύ φτωχό το ταμείο τους. Αν το Ταμείο του είχε το άνοιγμα να δώσουν περισσότερα λεφτά ίσως να είχαμε την έκπληξη. Ίσως να είχαμε την έκπληξη. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή ο στόχος τους μαζί με τον Ανδρέα Μικρούτσικο σε συνεργασία είναι πώς θα αποδομήσουν μία εκπομπή. Γιατί κατά ψέματα ο Γιώργος Λιάγκας η πρώην σύζυγό του που ζει τα παιδιά του και ζουν μαζί τα παιδιά αυτά δεν θα την χτυπήσει θα την αφήσει ακέραια στον απέναντί του. Και μάλιστα μη σα πω και με συνεννόηση ότι μη πάει ένας τον άλλο να βαράμε το τρίτο. Εμείς πρώτο, δεύτερη και τρίτη ή άλλη. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και επειδή λοιπόν ο Ανδρέας Μικρούτσικος που εδώ μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί η Μπάρκιγουελ ανδρεας μικρουτσικος που εδω μου κανει μεγαλη εντυπωση γιατι η Μπάρκιγκουελ δεχτηκε να τον έχει στο τζουρό ενώ είναι στη Φέη Σκορδά σε μια παραγωγή της Oscar Production και γιατί ο Ανδρέας μετά που έφαγε ε, τρία χρόνια και βάλε ψωμάκι από την Κατερίνα καινούριου μέχρι πληρωμένο και το χαμόγελο ήτανε κάποιων ανθρώπων ε, από την Κατερίνα τώρα θα γίνει εχθρός και μάλιστα ισοπεδωτικός γιατί δεν μπαίνει μέσα απλά να σχολιάζει. Είναι και, είναι και σύμβουλο στην εκπομπή. Οπότε πώς θα αντιμετωπίσουν το μάλι, πώς θα τον κυκλώσουν και ποια είναι τα κόλπα που κάνουν στην εκπομπή. Αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτο απαράδεκτο και μου κάνει εντύπωση που ο Νίκος ο Κλώνης δεν του δίνει σημασία σε αυτό το κομμάτι. Εννοεί δεν προστατεύει την κατένα καινούριου. Δεν είναι θέμα να προστατεύσει την κατένα καινούριου. Απλά εδώ δε δεν είναι η κατένα καινούριου. Εδώ το θέμα είναι η εξήγηση ενό ανθρώπου που πάει με μίσο απέναντι από την κατένα καινούριου. Και στην προκειμένη περίπτωση, μην νομίζει ότι εγώ είμαι τι κατένε καινούριου, θα το σκεφτείτε σε λίγο. Καθίστε. Εννοείς ότι έπρεπε πούμε, να μείνει μόνο στην εκπομπή του Τσουρού. Δηλαδή να μείνει εκεί. Λογικά να μείνει σε παραγωγή στην πάρκα. Δεοντολογικά, λοιπόν. αυτό θα ήταν το σωστό. Ναι, ναι, να πήγαινε στην πάρκα, άμα θέλει καθημερινό πρόγραμμα, να κάνει το σχολείο του και να πάει μετά και στο Τσουρό. Τέσσερα συν ένα που λέει και ο Νίκος Γεωργιάδης, ας γίνει έτσι, άμα θέλει καθημερινή παρουσία. Όχι απέναντι από την πρώην συνεργάτρια του και υποστηρίκτριά του πλακονότησε στον αέρα, κατάπιε στον αέρα πολλά πράγματα και αυτό και αυτή. Είχαν μια συνεργασία τριών ετών. Όπω να το κάνουμε, όπω λέει ο ίδιο, για το ψωμάκι του δουλεύει. Το ψωμάκι όμω το έδωσε η Κατερίνα καινούριο. Αν η Κατερίνα έλεγε δεν θέλω, δεν θα υπήρχε στην εκπομπή τη να πάρει ψωμάκι. Δεν θα υπήρχε στην εκπομπή τη να πάρει ψωμάκι. Και τώρα πάει με μίσο απέναντι. Αυτό είναι μίσο. Μίσο. Και μια face corda, η οποία. Fe, fe, ναι, ναι, μπορεί φταίει η face κορδά όμω. Και βέβαια φταίει. Και βέβαια φταίει. Εντάξει, ο άλλο έχει τον πόνο του, οκ. Okay, η face φύγε κορδά φύγε σωστό. εκμεταλλεύεται αυτό το μίσο για να ισοπεδώσει την καινούργια για να περάσει στη δεύτερη θέση. Γιατί πρώτη την έχει και ο άντρα τη. Okay. Ο πρώην άντρα τη. Λοιπόν, σε συνεργασία, πιστεύετε εσεί ότι δεν θα συνεργαστούν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Πιστεύετε εσεί ότι μεταξύ του δεν θα υπάρχει ανταλλαγή ε, των οδηγών. Ανταλλαγή απόψεων, ίσω. Απόψεων κτλ. Δεν. Αφού ο εχθρό δεν θα είναι ο ένα τον άλλον, θα είναι οι απέναντι. Και εδώ λοιπόν μπαίνουμε σε μια περίεργη μάχη στα πρωινάδικα, όπου όλοι οι υπόλοιποι, αυτοί οι τρει, θα, θα, ε, θα βγάζουν φωτιέ από το στόμα και οι υπόλοιποι όλοι απλά θα φυτοζωούν. Αλλά, αλλά έρχεται λοιπόν η ΕΡΤ να φερθεί πιο έξυπνα και να κάνει αυτό που αδυνατούν να κάνουν τα υπόλοιπα κανάλια και να μην δυσαρεστήσουν του πολύ πρωινού έρχεται η ΕΡΤ και βγάλει στον αέρα τον Σεργουλόπουλο με την άλλη την περίεργη 9 το πρωί. 9 το πρωί. 9 με 10 θα έχει μόνο τον breakfast απέναντι. Το breakfast θα πάθει μια από του άλλου, θα έχει πτώσει εκεί τον breakfast, δεν πάει άλλο πρωινό. 10 παρά πάει, για 10 παρά 20 θα πάει η face κορδά. Λοιπόν, για να μην χάσουν, οι άλλοι ξεκινάνε 6 ώρα και θέλουν να κάνουν 15 ώρε εκπομπή. Λοιπόν, και πάντα το τελευταίο μισάρο μία ώρα είναι σκατά. Λοιπόν, μην χάσουνε, δεν πάνε 9 η ώρα να εκπομπεί να το σώσουνε το πράγμα, πάνε εκεί στη μεγάλη μάχη. Γιατί τι θέλουνε, να φάνε την απέναντι, που ξέρουν ότι απέναντι δεν μπορεί να πάει 9 η ώρα το πρωί, γιατί είναι η συντσιλή, που είναι η βασίλισσα του καναλιού. Έχει τα καλύτερα νούμερα. Οπότε λοιπόν, στόχο να αποδομήσουμε την Κατερίνα καινούριο. Αυτό είναι ο στόχο. Και μάλιστα με ένα όπλο πολύ σημαντικό. Γιατί ο Αντρέα Μικρούτσικο πρέπει να αποδείξει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι συμβουλέ του θα κατευθύνουν την εκπομπή για να ξεπεράσει την κατρίνα καινούργιο. Και δεύτερον, να αποδείξει ότι αυτό που, το πρόσωπο που έβγαζε για το ένα καινούργιο, ότι του το βγάζανε και δεν είναι αυτό έτσι. Κάτι στο οποίο εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εάν ε, ο Ογκαρέζο μιλήσει περισσότερο από το κανονικό, θα φάει τον Πινελή και τι αλεπούσε. Δεν έχουν καλέ σχέσει είναι φιλαράκια με τον Ουγγαρέζο. Φιλαράκια ήταν. Καλούνε να σου καλούν. πω: Φιλαράκια ξεφιλαράκια στον αέρα δεν παίζει ο άλλο. Δεν παίζει ο άλλο στον αέρα. Λοιπόν, δεν παίζει ο άλλο στον Καλά, αέρα. Καλά, ούτε η face κορδά παίζει. Η face κορδά είναι αργόπητη. Μέχρι να πάρει χαμπάρι, τι έχει γίνει στον αέρα, θα έχει περάσει ένα 24ωρο. Ναι, αλλά το πέρα. Άκουσε. Το πέχαμε πάρει 24 ώρε μετά. Όχι άλλο σου ε, λέω. Ε, Ισοπεδωτική είναι. Εντάξει, δεν θέλουμε να πούμε ότι ρε παιδί μου δεν στροφάρει. Απλά επειδή προφανώ και στον αέρα δεν θέλει κόντρε και κακίε, ε, θα συνειδητοποιεί μετά τι, τι, τι ζημιά μπορεί να πάθει. Άκουσε. Ποια είναι η διαφορά. Η καινούργιου στον αέρα μπορεί να δακρύσει και να κλάψει. Η σκορδά δεν θα το κάνει ποτέ. Απλά θα αποκεφαλίσει. Όχι, ε, θα αποκεφαλίσει όταν θα έρθει η ώρα. Αλλά μέχρι να αποκεφαλίσει θα δείτε τα συμφέροντά τη ποια είναι. Εδώ λοιπόν θα παιχτεί το εξή. Θα υπάρχει ισορροπία μέσα εκεί στο πακέτο ή θα βγάζει μονόλογο ο άλλο. Γιατί, στη... Γιατί είναι καινούργιο και μονόλογο. Όταν ξεκινά και να μιλήσει, τελειώνει την επόμενη μέρα το πρωί. Αλλά όχι πάντα, γιατί είχε και παράπονο ότι δεν τον αφήνει να μιλήσει. Μα ε, το παράπονο, μέχρι να εξηγήσει το παράπονο, του είχε περάσει μια ώρα. Εδώ λοιπόν, εάν πάει να δείξει το ίδιο πρόσωπο εκεί, θα πρέπει ο Ουγγαρέζο να μάθει ότι πρέπει να οπισθοχωρεί από μου βάση οπισθοχωρούσαν όλοι οι υπόλοιποι. Και στο φινάλε. Αλλά αφήστε το. Αυτό θα το πω όταν θα ξεκινήσουν οι εκπομπέ. σιγά σιγά, δεν μα λοιπόν να κοιμόμαστε σήμερα. Από ε, τα μηνύματα που μα έρχονται. <laughs> ε, ε, εντάξει, εμεί <laughs> έχουμε και 4-5 άτομα τα οποία ε, μα κάνουν μια κριτική η οποία είναι απαράδεκτη. Μια κριτική την οποία πραγματικά εμεί γελάμε. Λέμε αυτό ο Βουλιακάτη να σκεφτεί αυτά και να γράψει αυτά για εμά. Πρέπει να είναι η μαλάκα ή να μα μισεί απεριόριστα θεωρώντα ότι έχουμε πάρει τη θέση, γιατί δεν υπάρχει άλλη, άλλη λύση, και μετά δεν βγαίνει σε κάποιον να πει μετά από μια πορεία 35 ετών, Αν κάνει ή δεν κάνει στη δουλειά. Στα παλιά μου τα παπούτσια, μην το πω αλλιώ, ε, Αν κάνω ή δεν κάνω. Εγώ έζησα, έζησα, μεγάλωσα μέσα από αυτή τη δουλειά. Ε, τα λεφτά μου τα βγάζω μέσα από αυτή τη δουλειά. Οπότε λοιπόν στα παλιά μου τα παπούτσια και σε ένα ρε μαλάκα. Λοιπόν, είπαμε το έχω πάρει στο κρανίο σήμερα. Καλά, συνήθω πληθαίνουν τα μηνύματα όταν μιλάει αρνητικά για τον Αντρέα. Αντρέα. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι, είναι μια κλίκα, κλίκα 5-10 προφίλ τα οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι στηρίζουν. Στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα και όταν μιλάμε για αυτά τα πρόσωπα. Και υπάρχει εμείς και βοηθεί... ένα συγκεκριμένο ναι. πρόσωπο ναι. που έχει άμεση λοιπόν, σχέση. Τέλο πάντων. Mm. Ε, ε, μα είπαν να Δεν μα νοιάζει, εδώ είμαστε, βαράτε όσο θέλετε. Στα παλιά μα τα παπούτσια. Τέλο πάντων, όταν είναι κάτι θετικό το λέμε, όταν είναι κάτι αρνητικό θα το πούμε. Δεν γίνεται να μην. Μα συγγνώμη, εγώ αυτή τη στιγμή. Τώρα, αυτή, τη στιγμή αυτή η μεταγραφή βγάζει μάτι. Ε, ε, πείτε μου αν έχω κάπου άδικο ένα νορμάλ άνθρωπο να έρθει να μου πει αντίθετη άποψη. Γιατί το λε αυτό, Ρεγκασίπ, γιατί πήγε εκεί. Γιατί πείτε μου, Πώ δικαιολογείται μια εταιρεία όπω είναι η Barkingwell να επιτρέπει να πάει στην Oscar Production ενώ θα μπορούσε να πάει στη Δανάη Μπάρκα που είναι τη Barkingwell. Για ποιο λόγο λοιπόν να πάει απέναντι η Κατερίνα Καινούργιου όταν η Κατερίνα Καινούργιου έχει συμπεριφερθεί άψογα στον συγκεκριμένο. Στον αέρα έχουν βάει τα λισακά του. Εκτό αέρα όμω έχει συμπεριφερθεί άψογα. Και έχει δείξει τον απαραίτητο σεβασμό. Και έχει δείξει τον απαραίτητο σεβασμό. Και τώρα πάμε εμεί απέναντι, αρχίζει πλέον και μπαίνει και στα meeting μέσα και παιδιά αυτό και εκείνο και να κάνουμε αυτό και θα φάμε το ένα και το άλλο. Θέμη Μάλι, Πρόσεξε, φέτο αυτή η χρονιά για εσά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχετε απέναντι συμμαχίε. Είστε μόνοι σα και όλοι του. Και μια και λέω εδώ τώρα για εσά θέμη μάλλη και Κατερίνα καινούριο, ε, τώρα α πιάσω και εσά. Εγώ προσωπικά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με τα άτομα που είναι μέσα δεν έχω ιδιαίτερη σχέση. Αγαπάω πάρα πολύ τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, γιατί είχαμε συνεπάρξει μαζί 10 χρόνια στο Σταρ. Ε... συμπαθώ πολύ την Κατερίνα Καινούριου, την ξέρω από μικρή. Την έχω χτυπήσει εν όμως. όμω. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή από το GR Express έχω κάνει την κριτική μου για τη Χρήσλα Γεωργακοπούλου 500.000 φορέ. Έχω βγάλει απ' έξω τα όπλα και βαράω. πάπα η φετινή σεζόν που τελείωσε, η σεζόν που μας πέρασε δηλαδή, ήταν μια σεζόν όπου πραγματικά σας μιλάω, τη έβγαλα το καπέλο. Ήταν αλάνθαστη, δεν ήταν εριστική, ισορροπημένη, ισορροπημένη και μάλιστα είχε πάρει, δηλαδή αυτά που έλεγα, γιατί εμείς τι κάνουμε εδώ, εμείς τα λέμε για να διορθώσουν τα στάσεις, όχι για να χάσουν τη δουλειά του. Και Α... μάλιστα η μισή σεζόν ήταν δύσκολο να πούμε γιατί με τον Αντρέα Μικρούτσικο υπήρχαν κόντρε. Ναι, ναι, ναι. Είχε και εκεί ναι. προέβαλε πάρα ναι. πολύ άσχημα. Προσπάθησε και τα Εδώ λοιπόν τώρα υπάρχει ένα θέμα. Η κυρία Χρήσιλα Γερμακοπούλου είναι στον αέρα. Δηλαδή, εάν τώρα τη ρωτήσετε είσαι με την Κατερίνα, θα πει δεν ξέρω, περιμένω. Όπω βέβαια και, και, και λένε οι υπόλοιποι. Οι δεν είναι και σίγουρο. Ναι. Έτσι. δεν είναι και σίγουρο και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι κιόλα. Και εγώ έρχομαι λοιπόν, τώρα λοιπόν και ρωτάω. Αυτέ οι αλλαγέ που γίνονται τώρα σε αυτή την εκπομπή, επέστρεψε πίσω ο Κωνσταντινίδη. Καλή κίνηση. Ε, δεν θα πρέπει η ομάδα να δυναμώσει από το να αποδυναμωθεί. Φεύγει ο Ανδρέα Μικρούτσικο. Ο, ο Πουλόπλο θα μείνει εκεί που είναι, δεν φεύγει ε, ούτε ή άλλο. Υπάρχουν λόγοι, θα σα το πω το Σεπτέμβριο. Ε, για ποιο λόγο μένει, δεν φεύγει. Το Σεπτέμβριο έχει τώρα. Ε, θα έρθει η κυρία Παπακοστοπούλου, την οποία την γνωρίζω πάρα πολύ καλά κι εγώ, γιατί ήμασταν μαζί γιατί η κυρία Παπακοστοπούλου, ήταν σωστά πολλά χρόνια. Δύσκολη παίκτρια. Δύσκολη παίκτρια και μια παίκτρια η οποία, ρε παιδί μου, ε, για να προσαρμοστεί σε αυτήν την ομάδα θα χρειαστεί ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα σα πω εγώ δύο μήνε. Θα χρειαστεί να προσαρμοστεί η, η... η Κατερίνα Παπακοστοπούλου, γιατί ήταν μια παρουσιάστρια, έλεγε τι ειδήσει, είχε τη δικιά τη. Ε, έχει... Επειδή μου έχει μια μεγάλη και τις πορεία. δυναμική έχει. Ναι. Έχει και δυναμική, είναι και δυναμικό κορίτσι και τα λοιπά. Μέχρι να συντονιστεί με την κατένα καινούργια και να βρουν τα πατήματά του, θα περάσουν δύο μήνε. Αυτοί οι δύο μήνε προσφέροντα αυτήν την εκπομπή με αυτό το περιβάλλον που δημιουργείται. Όχι. Οπότε λοιπόν τι κάνει εκεί. Προσθέτει το νέο άτομο μέσα, αφήνει την ομάδα που είναι μπετόν αρμέ και δίνει συν. Δεν αφαιρεί. Δεν αφαιρεί. Και μάλιστα φεύγοντα ο Ανδρέα Μικρούτσικο και πηγαίνοντα απέναντι, με μίσο για την συγκεκριμένη εκπομπή για να την ισοπεδώσει, ε, εσεί θα πρέπει να αλλάξετε και ρότα. Τελείω. Δηλαδή πρέπει να να, 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 γίνουν πράγματα. Λοιπόν, πώ θα γίνει όταν αφήνετε μετέωρο το προσωπικό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα θέμα εδώ όμω. Δεν είχαν καλέ σχέσει ο Στέφανο με τη Χρήσλα. Δηλαδή πρέπει να, να βρούνε και μία μέση λύση εκεί. Ε, ε, αυτό το κομμάτι για να το βρουν. Έτσι, ε, 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 γιατί ο, ο Στέφανος Στέφανο ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είχε φύγει. Ο Στέφανο, εάν, εάν δεν πάει καλά η εκπομπή. δεν πάει θα το χρεωθεί. Το καλό τη εκπομπή δεν έχει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ε, Κι εγώ ήρθανε μέρε με τα παιδιά στο πρωινό σου που δεν τα πηγαίναμε καλά, αλλά όμω ήμασταν κύριοι. Ήμασταν κύριοι. Και εγώ είχε έρθει η μέρα που έλεγα δεν ξαναπάω την επόμενη μέρα. Αλλά ήμασταν κύριοι. Μεταξύ μα κύριοι. Στον αέρα από κάποια πράγματα και μετά κύριοι. Δηλαδή τελεία και παύλα. Δηλαδή δεν, δεν είναι. Ο, όταν είσαι επαγγελματία, οι προσωπικέ σχέσει δεν παίζουν κανένα απολύτω ρόλο. Όταν βάζει προσωπικέ σχέσει μέσα, τελείωσε το πανηγύρι. Λοιπόν, ο κύριο Στέφανο Κωνσταντινίδη πάει σε μια εκπομπή που είναι η Χρήσλα. Εάν απαιτεί να φύγει η Χρήσλα από μέσα για να πάει αυτό, αυτό είναι αντιεπαγγελματικό και δεν είναι καθόλου σωστό. αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ε, Λέω εγώ τώρα. Εάν πει ότι εγώ δεν θα πάω καλά με αυτήν, δεν μπορώ να συνεπάξω και για να έρθω εγώ πρέπει να φύγει αυτή, γιατί για να υποθεί κάτι πρέπει να υποθεί κάπω έτσι. Τότε αυτό είναι, είναι λάθο. Ο Κωνσταντινίδη δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν το κάνει αυτό πράγμα. Όμω θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή είναι μόνοι του και όλοι του. Οπότε, αγαπητή μου Κατερίνα, προσοχή μην αρχίσει το κλάμα. Προσοχή μην αρχίσει το κλάμα. Όχι τίποτα άλλο. Φτιάχτηκε η προσωπική σου ζωή τώρα, μην χαλάσει η επαγγελματική σου είναι το θέμα. Ξέρεις εδώ πέρα ποιο είναι το θέμα. Δεν είναι ε, ο, ο Αντρέας τι σκοπό έχει να κάνει. Το θέμα είναι ότι την ανατροπή την έχει η σκορδά. Γιατί ο Αντρέας Μικούτσικος είναι η ανατροπή. Ε, η απέναντι πλευρά, η Καταρίνα Καινούριου, να έχει πάρει τον Κωνσταντινίδη, απλά μέσα τα πρόσωπα που έβαλε εσύ δεν είναι η ανατροπή. Ναι, Έτσι, η ανατροπή μόνο θα είναι ίσω ο τρόπο ο σχολιαστικό ή οι ειδήσει πώ θα τι παρουσιάζουν. Να σου πω, πω κάτι άλλο. Πε μου έναν επιθετικό. Δεν έχουν επιθετικό. Ναι, αυτό σου Δεν πω. έχουν έναν ανάλογο αντρέα μικρό. σω ο Στέφανο δεν ξέρω, αλλά πόσο να γίνει επιθετικό. Δεν μπορεί ο Στέφανο mm, να, ναι. να γίνει πολύ Όχι, άκουσε. Ο Ανδρέα mm. έχει ε, ε, μια βαρύτητα λόγω του. Εάν ο Ανδρέας, ε, 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 βγάλει τον Ανδρέα μικρούτσικο και όχι τον, τον Αντρικό. Mm -hmm. Γιατί έβγαινε ο Αντρίκο. Θα πάει εκεί. πολύ καλά. Θα πάει τέλεια. Mm. Θα πάει τέλεια. Εάν γι, μάλλον να σου πω διαφορετικά. Αν βγει ο Μικρούτσικο, θα πάει τέλεια. Εάν γι, Ανδρέας, αν βγει ο Αντρέα, για να μην τον υποτιμώ και γιατί δεν κάνει. Λοιπόν, εάν πάει ο Αντρέα, τελείωσε για. Απλά αυτό που βλέπω εγώ είναι το ότι παρόλο που η Κατερίνα Καινούργιο είχε ζητήσει συγγνώμη στη Φέη Σκορδά, από τι κινήσει τη φαίνεται ότι δεν το έχει ξεπεράσει και, και προσπαθεί επίθεση. με κάθε τρόπο. Και επίθεση η Φέη Σκορδά. Κάνει επίθεση η Φέη <laughs> Δεν, δεν έχει αστεία εδώ. Κάνει επίθεση face mm -hmm. Παίρνει άτομα, ε, θέλει να πάρει άτομα και άλλα από την ομάδα. Ουσιαστικά ομάδακη. μεταφορικά θέλει να σκοτώσει την άλλη με το όπλο τη. Ναι. Με το όπλο τη ε, Σούπερ Κατερίνα. Με τα ίδια όπλα. Με τα ίδια όπλα. Ναι. Δηλαδή στην ουσία τι πάει να κάνει, πάει να βγάλει, ε, πάει ε, τη Σούπερ Κατερίνα και καλά πιο κυριλέ. Δηλαδή εγώ, να, εγώ θα με τον Αντρέα δεν απλακώνομαι, εγώ θα είμαι κυριλέ εδώ. Mm -hmm. ε, και δεν ξέρω αν ο Αντρέα θα σε όλη τη διάρκεια τη εκπομπή, θα βγαίνει ε, τύπου Βερικίου. Αλλά όπω και να γίνει, καλά να βγαίνει τύπου Βερικίου, ένα μισάρο είναι μισά δικό του. Όπω και να βγαίνει, κάποια στιγμή που τα νούμερα ίσω κάπου είναι χαμηλά, θα βγαίνει να χτυπάει και του απέναντι για να ανέβουν. Αυτή είναι η ίτρικα και αυτό θα κάνει ο Αντρέα. Εγώ... Γιατί ουσιαστικά, δηλαδή έτσι τον ξέρουμε τον Αντρέα. Αν πέσουν τα νούμερα α, και χτυπήσει απέναντι τη Σούπερ Κατερίνα, θα ανέβουν στο Θεό. Και όλοι μετά θα περιμένουν το χτύπημα του Αντρέα Μικρούτσικου στην. Εγώ θέλω να μου πείτε εσεί και βάλτε στα σχόλιά σα μέσα. Υπάρχει πιθανότητα να μην είναι, έχουν συνεργασία ο Γιώργο Λιάκα με τη Face να μου πείτε δηλαδή αν εγώ ε, δεν είμαι σωστός να αποκωδικοποίηση. Ζούνε ε, παιδιά μαζί. Τα ζούνε. Είναι πρώην συζύγοι. Έχουν βρει ο καθένα τον άνθρωπό του. Η Φέη Σκορδά, από ό,τι ακούγεται, με αρχή επιχειρηματία. Ο άλλο με την Αντωνά πάει από πάρτι σε πάρτι. Τώρα ήταν σε πάρτι χθε, το βράδυ, προχθέ. Ξανά νιώνει. Ναι, ξανά κτλ. Είναι του ευτυχισμένοι. Επαγγελματικά θα στείλει στον άλλον. Γιατί τα λεφτά στην ουσία έχουν αντίκτυπο σε συγκεκριμένα πρόσωπα, στα παιδιά Οπότε λοιπόν υπάρχει η πιθανότητα με τέτοια ευκαιρία που του δίνεται από Μέγκα Αντένα να χτυπήσουν τον Α και να το πάνω κάτω το ποδοπατάνε. Και τώρα εδώ να ξέρετε, επειδή ο Θέμη μάλιστα δεν είναι παιδάκι και δεν είναι βλάκα, Ξέρετε τι θα κάνει και θα χτυπήσει ωραία και όμορφα. Και θα το ισορροπήσει το πράγμα. Γιατί να είστε σίγουροι ότι πρωτοδεύτερη θέση για μία χρονιά ακόμα θα είναι η Κατερίνα με το Λιάγκα. Εκεί θα πέσουν σώμα με σώμα. Η Φέρι κορδά γρήγορα θα φουντάρει θα φουντάρει, για θα πολλού και διάφορου λόγου. Που θα το καταλάβετε στην πορεία αυτό. Κοίτα, τα δυνατά χτυπήματα δεν τα μπορεί η Φέη Σκορδά. Δηλαδή και πάλι, ε, και να θέλει ας πούμε, ο επιθετικό να χτυπήσει δυνατά, να τον μαζέψει. Εγώ αυτό Άκουσε. Θεωρώ. Η Φέη Σκορδά είναι του στυλ τη δε, δεκαετία του 2000. Τι πάει εσύ, και εγώ θα λέω συγγνώμη, δεν ήθελα να ακούσω αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά και μόνο με το πρόσωπο που θα έχει μέσα, νομίζω ότι θα τα λέει ο. Ο Αντρέα ξέρει να κρατάει μια ισορροπία, να είναι ιδιαίτερα επιθετικό και απλά να, η, βαρύτητα του λόγου του να βαραίνει τον απέναντι. Δηλαδή δεν είναι επιθετικό που θα πρέπει να ζητήσει και συγγνώμη μετά. Οι άλλοι είναι επικίνδυνοι που θα πρέπει να ζητήσει και συγγνώμη μετά. Ο Αντρέα ξέρει, γι' αυτό είπα, ότι αν πάει ο μικρούτσικο μέσα, ε, το όπλο είναι πολύ μεγάλο. Ατομική βόμβα είναι. Εάν πάει ο Αντρέα μέσα, ούτε σφεντόνα. Ούτε σφεντόνα. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα εκεί. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση. Αυτή τη στιγμή ε, η Κατένα καινούργια είναι στην Αντίπαρο ή στην Πάρο. Στην Πάρο. Στην Πάρο. Όχι Αντίπαρο. Στην Πάρο. Έτσι έχω Έτσι, μπερδέψει. Είμαι εγώ Δεν ξέρω, αυτή μια πάει από εδώ, μια πάει από εκεί. Δεν λοιπόν, το Λοιπόν, ε, έχει, έχει μπει σε αργία, έχει κάτσει και απολαμβάνει μόνο την προσωπική τη ζωή ή βλέπει και τα επαγγελματικά τη. Γιατί δεν βλέπει τα επαγγελματικά τη, θα πρέπει να τη πω ότι το καμπανάκι χτυπάει και δεν είναι καμπανάκι, είναι καμπανάρα. Καμπανάρα δυνατή. Λοιπόν, ε, θα μπορούσα να πω και άλλα πολλά ακόμα, αλλά αφήσει και αύριο μέρα είναι. Εξάλλου αύριο θα δούμε να με διαψεύσουν και πολλά πράγματα. Ε, θα προσπαθήσουν να μου κλείσουν το στόμα και τα λοιπά. Σου λέει τώρα έχει αρχίσει και ξαναμιλάει πάλι. Όχι, εδώ θα μιλήσουμε πάλι. Ούτω ή άλλω, πρόβλημα δεν έχω εγώ. Έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ε, έχουμε κάποιο άλλο θέμα το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Νομίζω σήμερα αυτά που είπε ήταν σοβαρδωτικά. Οπότε αύριο φτιάχνουμε και πάρο. Βλόγο. Ε, δεν ξέρω, ξέρω. πώ θα μου πάρω τη φορά να το στόμα. Έλα, μου λέτε. Ό,τι λε, δεν ξέρει, λέγεται. Όχι, μάλλον <laughs> δεν δε υπάρχει περίπτωση <laughs> να κάνω πίσω σε αυτά που <laughs> λέω. Ιδιαίτερα σε αυτό που είπα για τον αντένα με την κυρία Σπανού. Παιδιά δεν φταίω εγώ. Η πιάτσα το λέει. Απλά εγώ έχω τα άντενα να το πω. Γιατί τι τυχόν και να φοβηθώ. Μην τυπώ πάρω στο πρωινό του αντένα. Εντάξει, <laughs> <Ταξή>, η <laughs> αλήθεια <laughs> είναι. Σε γενικέ γραμμέ κάτι έχει ξεκινήσει και κινείται, δηλαδή ψάχνουν συνεργάτε, κάποιε εκπομπέ που δεν έχουν βγει ακόμα, που ίσω βγουν, που δεν έχουν υπογράψει. Ψάχνουν πρόσωπα και από το παρελθόν που είτε βοηθήσουν είτε δεν βοηθήσουν, δεν ξέρουμε. Ναι, υπάρχει ε, ε, Πρωταγωνιστούν παλιά πρόσωπα του Α τα οποία θέλουν να τα επαναφέρουν πάλι μπροστά. Ε, όλα αυτά ωραία και καλά. Αλλά όμω, παιδιά, κατά ψέματα, ε, η μάχη φέτο θα είναι πολύ μεγάλη ότι η ΕΡΤ έκανε την έξυπνη κίνηση με τον Σεργουλόπουλο και τον βάζει 9 η ώρα το πρωί για να πάει να αντισταθεί στο breakfast. Το breakfast θα έχει απώλεια από αυτήν την ιστορία. Ναι, αλλά πόσο γκόσι θα έχει βρεώσει. Δεν κάνει γκόσι. Άκουσε. Είναι συν. Άκουσε. Ήταν ενημέρωση εκεί. Mm. Όταν γίνει όλο και κάνει 15% θα του πάρει το 3. Το 15 γίνεται 12. Όταν 10 η ώρα μπαίνουν οι άλλοι που πέφτει, μετά αυτέ τι τρει μονάδε είναι απόλυτα το μέσο όρο. Όταν λοιπόν θα ξεκινήσει η άλλη εκπομπή 9.30. Μέγκα, θα χάσουν τα μισάωρο, θα χάσουν άλλε 5-6 μονάδε. Όντω μια και είπε και breakfast, έπαιζε και το όνομα του, του Λεμπίδάκη. Τελικά δεν θα είναι. Ε, ο Χάρ Λεμπίδάκη δήλωσε σε ένα live που τον είδα να κάνει στο TikTok. Ε, τον είδα σήμερα το πρωί. Mm. Δεν θυμάμαι κανένα, ήταν και πολύ πρωί. Δεν θυμάμαι τι η ώρα ήταν. Πολύ πρωί το είδα. Λάιπη ήταν όμω. Στην πάροη. Γιατί ε, έρχεται ναι. με ένα ελικόπτερο. Μπράβο του, αφού μπορεί και το κάνει καλά κάνει. Mm. Ε, και είπε ότι δεν θα είναι ποθενά. Δεν είναι στενάχωρο γιατί είχε βγει και στη Σκορδά και είχε πει ότι ουσιαστικά το Σταρ θα έβγαζε την τα ταξιδιωτική. Απλά έψαχνε, νομίζω, σπονσορέ. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον δεν του δώσαν το οκ. Okay. Και αυτό είναι στενάχωρο γιατί ουσιαστικά ήταν σαν, Λόγω να... σαν να είχε σχεδόν κλείσει. Λόγω δηλαδή, χορηγιών. Ναι. Δεν βρήκαν χορηγίε δηλαδή. Ναι, αλλά τι γίνεται. Κάποιε εκπομπέ όμω τι βγάζουν αέρα πατέρα και α μην αξίζουν. Και τη συγκεκριμένη εκπομπή που εντάξει το παιδί την παλεύει και χρόνια. Νομίζω ότι θα έπρεπε να του δοθεί το πράσινο φω. Ο Χάρη Δεμπιτάκη είναι ένα δημοσιογράφο, ο οποίο αυτά που λέει τουλάχιστον τα στηρίζει ε, και έχει τι πηγέ του και δεν λέει, δε φτιάχνει σενάρια. Είναι από του ανθρώπου που δεν φτιάχνουν σενάρια. Όπω επίση, εγώ βλέπω και προσέχω πάρα πολύ την Τζόρτζια Συρίχα, η οποία και αυτή δεν φτιάχνει σενάρια. Και μάλιστα ε, με, ε, ε, στο, στα story τη ανεβάζει τι πληροφορίε. Δεν είναι στο Κιουγκίλ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ε, δεν τα βάζει στο Κιουγκίλ. Ε, μου κάνει εντύπωση γιατί δεν είναι στο UWickel όλα αυτά, αφού είναι καμά του πληροφορίε. Γιατί είναι διακοπέ και δεν γράφει. Μα τι, αφού το στέλνει και δεν βάλει κανένα δημοσιογράφο, γιατί τόσοι δημοσιογράφοι έχει μέσα. Μου κάνει εντύπωση. Λέτε να έχει αποχωρήσει από το UWickel η Τζορτζία Σιρήχα. Λε. Τέλο πάντων, γιατί είναι παιδιά ειδήσει βαρπάτε αυτέ που βγάζει. Και ναι, πάνε να διαψεύουν. Ναι, και πάνε και τη διαψεύδουν και μετά διαψεύδουν τον εαυτό του οι άλλοι. Επιβεβαιώθηκε και ο Μίλτο Μακρίνη, εντάξει, αυτό είχε παίξει βέβαια ό,τι. Ε, έχει γράψει ναι, ναι, έχει βγει ναι, ναι. μπαμ. Ναι, ναι, ναι. Και ε, επαναλαμβάνω, αυτοί που την ακύρωσαν και τώρα το πήραν πίσω και λένε τη δικιά, τη της είδηση για καινούργια είδηση, για καινούργια είδηση, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Είναι κρίμα, είναι κρίμα γιατί η Τζόρτζια Σιρίχα δίνει και αυτή τη δική τη μάχη. Και είναι μια αξιόλογη ε, δημοσιογράφος, ιδιαίτερα στα μηδιακά. Ε, εντάξει. Ε, και η θα είναι στο πρωινό τη ναι, Είναι εφιξαρισμένα αυτά τα πρόσωπα. Εντάξει, αυτό το πρόσωπο καλά τα πήγε και στην Ελένη Μενεγάκη. Πόσο και... τη επέτρεπε. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει περάσει δύσκολο και καλά. Ναι, εντάξει, αξίζει. Αν, αν και, αν και, αν και ε, όταν ήταν στο Μήνυο Φουρτιώτη είχε ρίξει πολύ πινελίκιο δεξιά και αριστερά. Τώρα μετά, μετά από αυτό Εκάλλον που. Καλά, πέρασε... όλοι ισορροπήσαν. Μωρή και η Μάρτζη ισορρόπησε. Εντάξει, όλοι ισορροπήσαν. Εντάξει, η Νάντζη όμω ήταν και λίγο πιο εριστική. Ήταν πιο εριστική. Ε... Η Αλεξάνδρα Τσόλκα, η Νάνση, ε, αυτέ οι δύο ήταν οι επιθετικέ του κερατά. Είχαν ασκήσει κόσμο και κοσμάκι. Εντάξει. Αλλά πάντα υπάρχει μια άφεση αμαρτιών. Για εμά δεν υπάρχει. Για εμά άφεση αμαρτιών <σομίως> δεν υπάρχει. Για <σομίως> ε, του άλλου όλου υπάρχει. <σομίως> λοιπόν. Να έχει περάσει από εκπομπέ οι οποίε είναι δακτυλοδεικτούμενε που έχει καταστραφεί κόσμο. Κάποιοι καταστράφηκαν. Κάποιοι καταστράφηκαν που πέρασαν από εκεί. Ο μόνο του η μόνη που του γλίτωσαν είναι η Νάνη Νικολαίδου και ο Λάπρο Κωνσταντέρα. Και ο Λάμπρος πέρασε από εκεί. Α, είπα Λάμπρος Κωνσταντάδας. Ρε εσύ Λάμπρο, τι έχεις πάθει. Εγώ περίμενα από σένα να να, ε, να έχεις να πεις πράγματα σαν παρουσιάστης. Εντάξει, στην αρχή λέω η Μαρία τα Ταπιαρή, και τα λοιπά, Αλλά κάτι έχεις πάθει και δεν τα λες. Και στο λέω αυτό και σου χτυπάω καμπανά, γιατί κρίνεται η τύχη σου εκεί πέρα μέσα. Μέσα από αυτές τις κόντρα συνθήκε. Αγόρι μου, παρουσιαστής είσαι. Άνοιξε το λεξιλόγιο. Μίλα. Έχω δει κάποια πράγματα και έχω τρελαθεί. Λέω δεν μπορεί, δεν είναι ο λάμπρο αυτό. Λάμπρο. Ξύπνα. Κλείνεται η δίκη σου, λάμπρο. Μα είναι δυνατόν. Είναι εδώ, να τώρα παίζεται Σεπτέμβριο να έχει την εκπομπή. Αν πάει καλά, δηλαδή αν τα, εάν ηρεμήσει λίγο ο λάμπρο και πάνε, Εσύ λάμπρο βλέπει τι εκπομπέ που κάνετε. Δεν γίνεται καμία εκπομπή. Για να καταλάβει σου λέω. Είναι κρίμα, τον ήρωα του παίζεται τώρα. Μη γίνει εφιάλτη. Και το Σεπτέμβριο ξαφνικά μην η Μαριά Ταπιερίδη μόνη τη. Για να σα πω κάτι. Άλλαξε την κοκακόλα ζύρω. Πίνει κοκακόλα κανονική. Μάλλον τον πειράζει. Λοιπόν, τέλο πάντων, εγώ αυτά είχα να πω για σήμερα. Σα αφήνουμε. Ά, δεν φιλάκια πάνω πάνω, πολλά. Σιγά, σιγά. Ναι, Στον σιγά, σιγά. να φύγουμε. Και αύριο μέρα είναι. Πρώτα θέλος, να έχουμε την υγεία μα. φιλάκια πολλά. Φιλά